Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από καρδιωτική εμφάνιση πραγματοποίησε στη Λιβαδιά στον αγώνα κυπέλου Ελλάδας ο Αιωλικός, γνωρίζοντας με εύκολο τρόπο την ήττα με 3-0 από το Λεβαδιακό, ο οποίος συνεχίζει στο θεσμό αντιμετωπίζοντας τον επόμενο γύρο τη Λαμία. Τίποτα δεν πήγε καλά για την ομάδα της με την νίκη, παίκτες της οποίας βρέθηκαν σε άσχημη μέρα χάνοντας με εύκολο τρόπο. Ο Αιωλικός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 και παράλληλα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του κυπέλου Ελλάδας. Η ομάδα της Μυτιλίνης προβλημάτισε με την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδιάς στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και αποκλείστηκε δίκαια από τον φορμαρισμένο σε πρωτάθλημα και κύπελο Λεβαδιακό. Οι Βιωτοί προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρονο χάρη σε γκολ που πέτυχαν ο Σιμελίδης στο 19ο λεπτό και ο Κουιρουκίδης στο 41. Ξεκίνησαμε πολύ καλά. Η αρχή του παιχνιδιού ήταν καθοριστική για μας. Έπρεπε να μπούμε έτσι. Πετύχαμε τα 2 γκολ. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε διάφορες αλλαγές, γιατί σε 3-4 μέρες θα ξαναπαίξουμε τον ίδιο αντίπαλο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί πλέον το πήραμε πολύ σοβαρά το παιχνίδι αυτό και δεν το πήραμε σαν κάτι φιλικό. Θέλω να πω πολλά μπράβο στα παιδιά που παίξαν πρώτη φορά, τα οποία δεν είχαν συμμετοχή, πολύ χρόνο συμμετοχής. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί θα τους χρειαστούμε όλους. Έρχεται δύσκολα παιχνίδια, γιατί θα παίξουμε Κυριακή, θα παίξουμε Τετάρτη στο Μακεδονικό, θα παίξουμε Κυριακή στην Καρδίτσα, θα παίξουμε Τετάρτη Κύπρο με τη Λαμία, θα παίξουμε Κυριακή με την Λάρισα, θα παίξουμε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτός ο μήνας θα είναι βασανιστικός για όλους μας. Αλλά γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό παικτών, οι οποίοι είναι ικανοί για να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο πρόγραμμα. Το κύπελλο δεν είναι στόχο μας. Απλώς θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα. Εμείς καθαρά είναι το πρωτάθλημά μας. Έχουμε το απόλυτο. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Σίγουρα θα έρθουν και ατυχείς αποτελέσματα, δεν μπορεί να πει. Αλλά θέλουμε να κρατηθούμε έτσι όπως είμαστε τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αιωλικός ανέβασε κάπως την απόδοσή του σε συνδυασμό και με τις αλλαγές που έγιναν από τον Απόστολο Χαραλαμπίδη, έχοντας 1-2 καλές στιγμές. Όμως ήταν πλέον αργά ώστε να μπορέσει να μπει στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Μάλιστα, ο Λεβαδιακός σημείωσε και τρίτο γκολ στο 21ο λεπτό με σκόρερ αυτή τη φορά τον Νικολιά, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό Λεβαδιακός Αιωλικός 3-0. Πλέον η ομάδα της Λιβαδιάς στην πέμπτη φάση του κυπέλου Ελλάδας θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Λαμία, ομάδα Super League 1, ενώ ο νικητής του ζευγαριού στους 16 του θεσμού θα τεθεί αντιμέτωπος με την νίκη Βόλου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αιωλικό, το ταξίδι του στο κύπελο Ελλάδας τελείωσε στη Λιβαδιά και πλέον επικεντρώνεται αποκλειστικά στις υποχρεώσεις που έχει για το πρωτάθλημα της Super League 2. Μάλιστα, την Κυριακή θα μεταβεί ξανά στη Λιβαδιά προκειμένου να αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό για την 8η αγωνιστική, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα καταφέρει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα που τόσο πολύ ανάγκη έχει.